Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό γυμναστήριο του Σπάρτακου, εδώ στο Ζεφύρι. Βραδάκι Δευτέρας, 21η και προτελευταία αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της Evolution. Τους τυπικά γηπεδούχους Basket Maniacs να υποδέχονται τους Most Wanted. Αρβανιτίδη, Στενάκης, Καλαμιώτης, Στασινόπουλος και Δημητριάδης, η αρχική πεντάδα των Μανιακών. Κουσάκης, Βλυχικιώτης, Παπαδόπουλος, Αναγνώστης και Καραμασιώτης, η starting five των καταζητούμενων. Όλα έρημα για τον τζάμπολ. Το ματζάκι είναι και δεν είναι αδιάφορο βαθμολογικά. Για τους Μανιακς είναι. Έχουν κλειδώσει και μαθηματικά την παραμονή στην κατηγορία. Οι Μος διατηρούν κάποιες μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης στα play-off. Ωστόσο δεν είναι μόνο στο χέρι τους. Το καλάθι στο μάτσα από τον Παπαδόπουλο 0-2. Ο Παπαδόπουλος που ήταν και διψήφιος στην περασμένη αγωνιστική στιγμή και επί τον Μάιντεν στον Πολωνό. Παραδείχθηκε και MVP. Αν δεν κάνω λάθος, με 15 πόντους, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και ένα μπλοκ. Και επίδεση τώρα με λάθος για τους Maniacs. Αναγνώστη. Καραμασιώτης από την πάσα του Κουσάκη, δεν θα βιαστεί να εκτελέσει. Κουσάκης, έχει κάνει βήματα. Μάνιακς στην περασμένη αγωνιστική πήραν τη νίκη που τους έδωσε και τυπικά την σωτηρία. Κράτησαν τον Athens Bucks με 49-59 σε ένα μάτσο που έγινε εδώ λίγο πιο δίπλα, στον Άγιο Νικόλαο. Με μεγάλη εμφάνιση του Νεγκρίν τότε, ο οποίος σήμερα απουσιάζει. Μετάδα η Maniacs σήμερα, πρώτο καλάθι για εκείνους από τον Δήμο τον Δημητριάδη. Με επτάδα και η Most Wanted, 2-2 το σκορ στο πρώτο 1,5 λεπτό. Κουσάκης. Καραμασιώτης πίσω από το screen, το σίδερο η μπάλα, παίρνει ο Καλαμιώτης. Στενάκης, Δημητριάδης για 3, δεν παίρνει το shoot. Δημητριώτης κατεβαζεί. Δημητριώτης. Πάσα στη γωνία, ο Καραμασιώτης το σκέφτεται. Πασάρει τώρα στη Λιτσάη, Κουσάκης από μέση απόσταση, αυτό το έχει αλλά δεν το βάζει. Παραμένει το 2-2. Στο πρώτο γύρο οι Most Wanted είχαν πάρει το μάτς. Συν 12 τότε, 54-42. Λίξει το μάτς. Καλαμιώτης, δύο παίκτες πάνω του, η μπάλα στον Αρβανιτίδη και τώρα στον Στασινόπουλο που αποκτήνε φλότερ. Αναγνώστης φτάνει γρήγορα στην άλλη πλευρά, έτοιμο καλάθι για τον Παπαδόπουλο. Τέσσερις η δική του πόντι, τέσσερις και της ομάδας του. Δημητριάδης. Καλό φάουλ όμως στη συνέχεια που διακόπτει τον εφηδιασμό των φιλοξενούμενων. Πρώτο φάουλ στο μάτς, έπειτα από ένα τρίλεπτο. Ξαναλέω, αυτό το παιχνίδι είναι το πρώτο τελευταίο για τις δύο ομάδες του regular season. Τελευταία αγωνιστική μάνια θα παίξουν με τους Sugar Mountains, ενώ η Most με τους ανώνυμους, η μπάλα γύρισε όμορφα εδώ. Το τρίποδο δεν μπαίνει, το rebound είναι αμυντικό. Στενάκης. Δημητριάδης. Δίνει στον Καλαμιώτη. Στενάκης, τελειώνει ο χρόνος. Καλαμιώτης οπλίζει από μακριά. Καλό ήταν το σουτ. Rebound ο Παπαδόπουλος. Κουσάκης.
της προσποιείται, πάει μέχρι μέσα. Μάχια το rebound το πήρε ο Στασινόπουλος, ένας μέναν με τον αναγνώστη. Στασινόπουλος δεν τον νικά. Λίγα με τον Κώτη. Παδόπουλος για δύο. Σημαντεύει καλά ο Γιώργος, ασίστ του Καραμασιώτη. 2-6. Στενάκι. Πάσα στο κόψιμο του Δημητριάδη. Νέο καλάθι από τον Δήμο. Μοναδικός που σκοράρει μέχρι στιγμής στην πλευρά των Μανιακών. 4-6. Και ακόμη 5,5 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Κουσάκης, Πληθυκιώτης. Υπομονή, Μος. Κουσάκης. Κουσάκης έμεινε για λίγο ελεύθερος. Τώρα εκτελεί μετά από τρίπλα και η μπάλα του κάνει το χατήρι. Double score 4-8. Στασινόπουλος βρίσκει ξανά απέναντι στον αναγνώστη, αυτή τη φορά χρησιμοποιεί έξυπνα το σώμα του και σκοράρει για το 6-8. Λιγιώτης. Ναι, στον Αλβανιτίδη. Κάσα για τον Παπαδόπουλο, δεν περνά. Καλαμιώτης. Αλβανιτίδης. Θα επιλέξει, δεν είναι καλή. Πάσα. Εύκολα θα κλέψει μιμός, θα φύγουν και στον εφονδιασμό. Παπαδόπουλος απέναντι με ρίσκο. Τι έχουμε. Πόδι. Όπως και να έχει μπάλα στους Basket Maniacs. Ένα τετράλεπτο ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μητριάδης. Καλαμιώτη. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Καλό το σουτ του Βασίλη. Σκύδωρε μπάλα ο Μουθικιώτης. Θα ψάξει τη μακρινή. Συστημένη ήταν για τον αναγνώστη που δεν κάνει καλή υποδοχή όμως. Βασινόπουλος πήρε με χαντό. Ψάχνει drive. Το βρίσκει αλλά 2-2 στην άλλη πλευρά. Ο Παπαδόπουλος θα επιμείνει και μετά το δικό του επιθετικό rebound θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. 6-10. Στενάκης. Λαμιώτης γυρνά στην baseline. Ωραία φάση. 10. Τον αρχηγό να μπαίνει και αυτό στην εξίσωση. Αναγνώστης καθαρίζει την πλευρά για πώς παιχνίδι που δεν έγινε τελικά. Παίρνει ο Κουσάκης στην ευθύνη και δικαιώνεται. 8-12. Στασινόπουλος. Καλαμιώτης και Αρβανιτίδης. Βάλουν ένα screen. Με δευτερόλεπτα ακόμα πιέζει ο Παπαδόπουλος. Ενδιάζει πρέπει γρήγορα να εκτελέσει. Και κάνει airball. Συλλήξη χρονοεπίδεσης. Διπλή αλλαγή τώρα με Ντάνας και Μιτζέλο να αντικαθιστούν Παπαδόπουλο και Μιλθικιώτη. Επιλογής. Αναγνώστης. Τζέλος. Θα το πάρει από τα 6 μέτρα. Στασινόπουλος το rebound. Διαφορά παραμένει στους 4. Ο Νάκης βάζει πλάτη τον Μιτζέλο.
Άρης ξαναδίνει στοχευμένη επίδεση και από τηλεφωνική. 10-12. Καραμασιώτης. Κιστάκης από τα 6 μέτρα. Είναι στα 3 πλέον. Τον Δημήτρη. Καλαμιώτης. Τριάδης. Ένας με έναν. Βήματα λέει ο ρεφερή. Φώτης. 10-15. Πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι. Κάμε στην απάντηση του Καλαμιώτη εδώ μεταξύ. Με το 12-15. Ωραία πάσα του Καραμασιώτη. Τάνασης ο Κουσάκης και τώρα ο Αναγνώστης. Ξαναδίνει στον Κουσάκη και αυτός με φλότερ. Στέλνει τη διαφορά στους 7. Και 17 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Μάνιακ. Λογικά δεν θα βιαστούν. Λόμπα για τον Καλαμιώτη. Άστοχο τελείωμα. 8 δεύτερα. Πάλα στα χέρια του Σάκη. Τέλεσε για 3. Σίδερο η μπάλα. Τέλος. 12, most wanted, 17. Λοιπόν, δεύτερο δεκάλεπτο στον Σπάρτακο. Διαφορά 5 πόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δημητριάδης άστοχος από μακριά. Δημητριάδης Στενάκης, Στασινόπουλος, Καλαμιώτης και Αρβανιτίδης από τη μία. Κουσάκης, Ντάνασης, Καραμασιώτης, Αναγνώστης και Μιτζέλος, η πεντάδα των most. Καραμασιώτης πάρει το τρίποντο. Δεν σπάει ακόμα το ρόδι. Βάλα στους Μάνιακ. Καλαμιώτης ζητά και παίρνει. Παίξει με τον Κουσάκη. Θα γυρίσει όμορφα στην baseline και θα συνδεθεί με το καλάθι. 14-17. Αναγνώσεις. Ντάνασης. Καραμασιώτης τώρα προστάρει τον Δημητριάδη. Ο αναγνώστης από καλές προϋποθέσεις. Δεν σημαδεύει καλά. Υπάρχει όμως ανανέωση της επίθεσης. Διακύρωση αρχηγού. Το δεύτερο ακόμα. Καραμασιώτης. Αναγνώστης. Πρέπει να εκτελέσει και το κάνει άστοχα. Και ο Στενάκης παίρνει την μπάλα χαμηλά. Νέο πως παιχνίδι για τους Μάνιακ. Χωρίς αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Τζέλος τον αντιμετώπισε. Καραμασιώτης. Για 3 στο σουτ. Τώρα είναι εύστοχο. Τώρα το καλάθι για τους φιλοξενούμενους στη δεύτερη περίοδο. Η διαφορά στους 6. Καραμιώτης. Ένας με έναν και βγαίνει ξανά νικητής από τον Ρουσάκη. 16-20 μειώνουν οι Maniacs. Πάμε σε time out. Κάτι παραπάνω από 7,5 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Όμως πόντι εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά με 4 πόντους. Αναγνώστης. Σάκης. Δεν μπαίνει το σουτ.
σε αργό τέμπο. Βάζει την μπάλα. Μητριάδης. Κατά σταθερό, Καλαμιώτησα 45. Και φόλο του Στενάκη. Και η μπάλα βγαίνει από τον ίδιο εκτός. Καραμασιώτης. Οι δυο τους θα συνεργαστούν. Πέρασε ο Φώτης. Σκόραρε ο Φώτης. 16-22. Καλαμιώτης. Δημητριάδης στο κόψιμο του Στενάκη. Σασινόπουλος ξανά στον αρχηγό. 7 δεύτερα ακόμα. Καλαμιώτης για 3. Είναι καλό. Κάτια παρασύ το Βασίλης. 19-22, κάνει πάρα πολύ καλό μάτς. Βασιώτης δημιουργεί, Κουσάκης εκτελεί και αστοχή. Ο Σασάς το rebound και ο Κουσάκης κάνει νόημα στον Πιθικιώτη να σκοτεί. Στενάκης. Και τον Μιγγέλο κοντά στο καλάθι και πήρε το φάουλ. Πρώτο φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Οι αλλαγές τώρα εκατέρωθεν. Παπαδόπουλος και Μπλυθικιώτης θα επιστρέψουν. Κουσάκης για αναγνώστη στον πάγκο. Ενώ στην άλλη πλευρά για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, θα τα παρκέ ο Θωμάς Δένο. Ανδρέας Στενάκης στη γραμμή. Με είχε ρωτήσει αν είχα καταγράψει τις 2 στις 2 που έβαλε την περασμένη εβδομάδα. Ο Μητριάδης κλέβει την μπάλα. Καλαμιώτης. Νάκης, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Μητριάδης γυρνά με το αριστερό, Σασάς βρέθηκε μόνο στο μυροκαλάθι. Αλλά αστόχησε, θα υπάρξει και μία ακόμη ευκαιρία. Φάουλ κερδισμένο. Ο Δημητριάδης σηκώνει το χέρι του Σάκης. Ενώ ο Αρβανικίδης τώρα περνά στη θέση του Στενάκη. Ένα 14 επίδεση λοιπόν. Καλαμιώτης. Φαουλ χαμηλά. Τρίτο ομαδικό για τους Most χωρίς φαουλ. Η μανιακή εδώ και περίπου ένα 5 λεπτό. Αναφορά με ρίσκο, πιέζει και ο Παπαδόπουλος. Παραμένει κολλημένος πάνω στον Καλαμιώτη. Μπένος. 3-2. Δημητριάδης για 2. Και rebound. Επιθετικό του Αρβανιτίδη. Λάθος όμως εκεί. Και κάπως έτσι τελειώνει αυτή η αναποτελεσματική πολιορκία των μανιακών. Το καλάθι των καταζητούμενων. 19-22 παραμένει, μπήκαμε στο τελευταίο 5 λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Πιθικιώτης. Έχισε τον Καραμασιώτη, αυτός ανενόχλητος. Εκτελεί για 3. Και γράφει το δεύτερο απόψινο, 19-25. Δημητριάδης. Καλαμιώτη. Να προς το καλάθι. Ο Σασάς πήρε rebound.
τέταρτο ομαδικό. Πάμε όμως πρώτα σε time out. Είμαστε λοιπόν. Καλαμιώτης. Δεν το βάζει ο Καραμασιώτης, μαζεύει. 4 λεπτά ακόμα πριν την ανάπαυλα. Ο Τζέλος θέλει να βγει από δίπλο σκριν. Καλώς τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος και δεύτερος παίκτης πάνω του. Φάουλ χαμηλά, πρώτο των γηπεδούχων. Παπαδόπουλος, Μπληθικιώτης, Ντάνας, Καραμασιώτης και Μιτζέλος για τους Μος. Σασινόπουλος, Ασάς, Καλαμιώτης, Αρβανιτίδης και Μπένος για τους Μάνιακς. Ντάνας και Μπληθικιώτης με 7 δεύτερα ακόμα. Παναγιώτης εκτελεί υποπίεση για στοχή. Είναι ο Παπαδόπουλος όμως εκεί. Καραμασιώτης μόνος στη γωνία. Μπληθικιώτης. Δεν μπαίνει το τρίποντο. Δεν προλαβαίνει ο Παπαδόπουλος. Καβανιτίδης. Καλαμιώτης τον Σασά, καλή προσποίηση, κακό τελείωμα. Παπαδόπουλος τρέχει, γιατί να το σταματήσεις τώρα, μέχρι μέσα, 19-27. Το φορτίστηκε ξανά και αυτή τη φορά σκόραρε. 21-27. Καραμασιώτης. 7.5. Τρίτο. 21-30. Τον άφησαν προκλητικά εκεί. Τιμώρησε. Βασινόπουλος. Αρβανιτίδης ξανά στον Σπυρό. Την μπάλα στον Καλαμιώτη. Δεν θα έρθει η απάντηση. Σκάρτα 2 λεπτά. Για να πάνε στα αποδυτήρια οι ομάδες. Θα έχουν προβάδισμα να δούμε πόσο μεγάλο θα είναι. Το προβάδισμα. Τζέλος και Μπληθικιώτης και Τάνασης. Δεν το βάζει. Μιτζέλος ανανέωσε. Ο Βαδόπουλος βρήκε τον Καραμασιώτη. Συνεξάει τέταρτο, βρίσκει ρυθμό ο Σάκης. Και αυτό δεν είναι καλό νέο για τους Μάνιακς. 21-33, πρώτο του ψήφιο προβάδισμα στο μάτς. Μας να ανεβάζουν το περιφερειακό από το διαχείρος αρχηγού. Ο έτερος αρχηγός τώρα δίνει στον Σασά. Τους ξαναστοχεί. Παπαδόπουλος τρέχει. Φάουλ του Αρβανιτίδη, έχει δοθεί απλό. Δεν νομίζω ότι θα αναβαθμιστεί. Πάμε σε time out. Στροφή λοιπόν για το φινάλε του ημιχρόνου. Πάντα στο 21-33. Και ο Σασινόπουλος πίεσε τον Καραμασιώτη. Έγινε το λάθος, ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς, γιατί υπάρχει και δίπλα στα προστατευτικά. Δεν είναι πολύ προστατευτικά από την αλήθεια. Στο συγκεκριμένο γήπεδο. Σασινόπουλος, Σασάς και Καλαμιώτης. Καλή προσποίηση του Βασίλειου, Αρβανιτίδης από τις βολές. Βλέπει μόνο τον Σασινόπουλο, αλλά υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση των δευτερολέπτων. Πάμε σε παιχνίδι δύο κατοχών τώρα, αν όλα κυλήσουν ομαλά. Καραμασιώτης, όχι. Προλάβει, πρόλαβε. Μιλικιώτης. Μιλικιώτης, χτυπά στα πόδια του Αρβανιτίδη και του παίρνει το φάουλ τρίτο ομαδικό. Τώρα τα 14 από τα 19 δεύτερα που απομένουν είναι για τους Μος. Μάνιαξ έχουν ένα
δώσουν ακόμα. Λιβικιώτης. Ο Τζάνασης με το αριστερό. Άτυχος. 6 δεύτερα ακόμα. Συνόπουλος. Όχι ο Σενάκης. 2-1. Εκτελεί. Ταμπλό. 21-33 λοιπόν. Σκορ πρώτου ημιχρόνου στον Σπάρτακο. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημιχρόνιο στο Ζεφύρι. Πρώτη κατοχή για τους Μοστ. Αναγνώσεις στην baseline. Περνάει πάσα. Τον Καραμαθιώτη. Καραμαθιώτης χτυπά στα πόδια του Δημητριάδη. 21-35. Καραμαθιώτης αναγνώσεις Μιτζέλος, Παπαδόπουλος και Κουσάκης από μια πλευρά. Την άλλη είναι ο Στενάκης, ο Δημητριάδης, ο Στασινόπουλος, ο Αρβανιτίδης και ο Καλαμιώτης, ο Κουσάκης. Λέει όχι στον Στενάκη. Άργησε σήμερα να έρθει η πρώτη τάπα. Τελεί από κοντά, αλλά δεν είναι φτωχή. Δημητριάδη. Πέρασε ο Δήμος και το βάλε. Ωραίο καλάθι. Θα πιεστεί εκεί. Βλέπει ο Στασινόπουλος. Διορθώνει την κατάσταση ο Παπαδόπουλος. Καραμαθιώτης για τρεις. Το σίδερε μπάλα. Καταλήγει στο χέρι του Κουσάκη. Αναγνώστη. Πίσω από τα 6.75. Διαφορά παραμένει στους 12. Κουσάκης δεύτερο. Πήρε μπρος ο Δημήτρης. Δεύτερα ακόμα στη διάθεση των Μανιακών. Στενάκη. Καλαμιώτης. Τον Δημητριάδη. Ο Δήμος κερδίζει το φάουλ. Και το δικαίωμα για βολές. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα στο πρωτοδίλεπτο. Παρά την πίεση του Στενάκη. Σάκης. Παπαδόπουλος για τρεις. Βαντίδης. Μόνο στο Δημητριάδης. Τον έχασε εκεί η άμυνα των Μοστ. Αναγνώστης θα μαρκαριστεί προσωρινά και θα εκτελέσει στο μαρκάρισμα του Καλαμιώτη. 5.37 από τον Φώτη. Κατσινόπουλος πήρε το screen, κράτησε την κατοχή αλλά τα φάλτσα δεν βάζουν την μπάλα στο καλάθι. Ο Παπαδόπουλος θα φτάσει μέχρι το lay-up και τον σταματάμε φάλο Καλαμιώτη, πάμε σε βολές. Yeah.
Μέσα με πρώτη 25-38. Μία στις δύο. Μπάλα στα χέρια της Αθηνόπουλου. Δημητριάδη. Στενάκης, τρίτο το πουσάκι. Αναγνώστης και 25-40. Δημητριάδη. Το φάουλ του Δημητριάδη. Δύο βολές για τον Σάκη Καρμασιώτη και η μπάλα στην ομάδα του. Ενώ μπαίνω στο δικαστήριο από τον Δημητριάδη. Και ότι διαφορά στους 16. Παπαδόπουλος ένας με έναν. Τεθεί απέναντι στον Καλαμιώτη, ο οποίος πέφτει στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάποιο κύριμα για φάουλ ή κάτι. Μπάλα στη Μάνιακ. Καλαμιώτης. Τα δεύτερα ακόμα. Δεν υπάρχει καλό spacing εκεί. Ο Ροστασινόπουλος ψάχνει διάδρομο. Καλή είναι όμως η άμυνα του αναγνώστη. Καλαμιώτης. Πέρασε με τη Σαββατή, εκτέλεσε για δύο. Rebound. Αμυντικό. Πένος. Το πάρει το σουτ. Μιτζέλο στο rebound. Σάκη. Του δίνει το σουτ ο Καλαμιώτης. Και το πληρώνει. 25-43. Μια φορά αρχίζει να φλερτάρει έντονα με το συν-20. Και όλα δείχνουν ότι most εύκολα ή δύσκολα θα πάρουν άλλο ένα ροζ φύλλο. Το 15ο φετινό στο πρωτάθλημα. Πάμε σε time out. Τέσσερα και 40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Καραμασιώτης σκαστή για τον Ντάνα Σιμπιτού την Καριασή. Ντάνας Κουσάκης Παπαδόπουλος αναγνώστηκε Καραμασιώτης η πεντάδα. Τον Μος, το Καλαμιώτης επιμένει κοντά στο καλάθι αλλά δεν θα σκοράρει σε πρώτο χρόνο. Κατοχή παραμένει για τους γηπεδούχους. Γνώστης τρέχει. Καλαμιώτης κατά. 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Στασινόπουλος έχει δει το ρολόι. Εκτελεί άσχομα. Γνώστης ελεύθερος. Τάναση. Αυτό το τελείωμα.
Μάστερ. Και αυτό θα μπει. Τάνας ανανέωσε. Μπένος. Και την μπάλα με το πόδι. Σάκης Παπαδόπουλος. Ένα φάουλ για τον Γιώργο που ξαναχτύπησε λίγο εκεί. Ο Πάγκο Παπαδόπουλος επιστρέφει ο Μιτζέλος. Είναι το τέταρτο μαδικό. Τον Μάνιαξ μόλις ένα φάουλ έχουν οι Μος. Καραμασιώτης. Περάσει από την αντίθετη πλευρά του screen, δεν θα βάλει όμως το shoot. Στασινόπουλος, καλή άμενα του Φώτη και αντιαθλητικό το φαουλ. Το δεύτερο απόψη για τους Maniacs, πρώτο το έχει κάνει ο Δημητριάδης θυμίζω. Δύο βολές για τον Φώτη Αναγνώστη και 14 επίδεση για τους φιλοξενούμενους. Παραμένει το 25-43. Κουσάκης, άλλο ένα. Η διαφορά στους 20 για πρώτη φορά, 25-45. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει αυτό το μάτς. Καλανιώτης τροφοδοτείται και νικά τον Κουσάκη. Καλανιώτης δείχνει την κλάση του στο χαμηλό post. 27-45. Αναρμόσεις για 3. Παίρνει το shoot, παίρνει ο Σασάς. Καθήνει τον Στασινόπουλο. Μπαίνος. Τελεί μετά από τρίπλα. Πάνω από κανέναν η μπάλα. Είναι για τους Most Wanted. 1.48 ακόμη στην τρίτη περίοδο. Ο Μιτζέλος θα βγει από την επιλογή τώρα. Καμασιώτης για 3. Πάνω σε αυτάς. Λόμπα καλή, ο Καλαμιώτης τη βάζει ξανά στο καλάθι. 29-45. Συνεχίζει την εξαιρετική του εμφάνιση ο Βασίλης. Έχει δημιουργήσει αρκετά προβληματάκια στην άμυνα των Μος. Κουσάκης και Καλαμασιώτης. Πάει λίγο πιο κοντά. Ο Αναγνώστης παίρνει rebound και θα εκτελέσει βολές από το φάουλ του Μπένου. Παπαδόπουλος διώχνει τον Καραμασιώτη από το παρκέ. Ο Αναγνώστης βάζει τη βολή. Δύο στις δύο. Breaking news θα έλεγε κανείς. 29-47. Κατσινόπουλος. Πάλι το αναγνώστη.
Παραμένει στο μαρκάρισμά του και του δυσκολεύει αυτή την εκτέλεση. Τώρα παραμένει στο 18. Σάκης για 3. Σίβερος και Στενάκης στο rebound. 15 δεύτερα όλα για τους Μάνιακς να ταιριαστούν. Τιμός έχουν θα να δώσουν και μάλιστα 2. Παραμιώτης, αυτός θα πάρει την ευθύνη. Αλλά θα κάνει airball. Τους φιλοξενούμενους με 2,7 στη διάθεσή τους. Παπαδόπουλος πίσω από το κέντρο. Δεν ήταν κακό, δεν ήταν και εύστοχο. Μάνιαξ 29, Μοστ 47 και τα λέμε σε λιγάκι με το τέταρτο δεκάλεπτο. Τέταρτο δεκάλεπτο λοιπόν. Νομίζω διαδικαστικού χαρακτήρα. Αρκετά μεγάλη διαφορά, υπάρχει και διαφορά δυναμικότητας. Ο Μητριάδης εδώ ήταν λίγο άτυχος, θα μπορούσε να έχει πάρει και το maximum. Θα αρκεστεί στο να εκτελέσει ένα ζευγάρι βολών. Ο Μητριάδης, Στασινόπουλος, Ασάς, Αρβανιτίδης και Καλαμιώτης. Πενταδόν Μανιάκς. Έχει το πληκρότη. Κουσάκης, Παπαδόπουλος, Ντάνασης, Μιτζέλος και Αναγνώστης. Πέντε καταζητούμενοι. Στο στόχο και η δεύτερη βολή. Παπαδόπουλος. Αναγνώστης θα περάσει στην baseline. Και βάζει όμως πάνω από το layup. 31-47. Μητριάδης. Αρβανιτίδης τροφοδοτείται. Γυρνάμε το δεξί αλλά τελειώνει άτσα, αλλά τη φάση. Αγνώστης, πλήθηκε πάσα στον Παπαδόπουλο. Μόνος το Κουσάκης, μόνος του και ο Μιτζέλος. Γύρισε όμορφα η μπάλα εδώ. Τρίποντο με ταμπλό. 31-50. Στασινόπουλος. Θα δώσει τον Δημητριάδη. Παπανητίδης λάθος. Με κάποιο τρόπο η μπάλα φτάνει στον Σασά. Παραμένει άνθρωπος. Αναγνώστης με τον Μιτζέλο. Κουσάκης για 3. Και αυτό μέσα. Δύο σερί τρίποντα από τους Μος. Και διαφορά από τους 16 στους 22. Το μισή λεπτά ακόμη στο μάτς. Καλαμιώτης. Άλλη μια λόγω προς επίθεση. Όχι τόσο αποτελεσματικός όσο τις προηγούμενες αυτή τη φορά. Τον αγώνα θα τον βάλει σε δεύτερο χρόνο, μπορεί και όχι. Και θα δεχτεί την καζούρα που πρέπει για αυτό. Να είστε σίγουροι. Παπαδόπουλος. Είτε καλά, είτε φάουλ. Παραμένει το 31-53. Ο Μασιώτης είχε ανοίξει την κάμερα, είχε καταγράφει ντοκουμέντα από τον πάγκο. Καλαμιώτης μέχρι μέσα, αλλά το χάνει. Ο Αναγνώστης θα το βάλει αυτή τη φορά. Γεια σου ρε Φώτη. 31-55. Δημητριάδης. Οπα. Πρέπει να έχει χτυπήσει εκεί ο Τάνας, είναι. Σηκώνεται άμεσα αρχικός.
σε time. Αναγνώστης. Σάκης, Βεχαντόφο, Παπαδόπουλος. Το σύνδερο το τρίποντο. Μητριάδης. Σενάκης για τρεις. Και δύο στα δύο την περασμένη αγωνιστική. Τώρα βρίσκει ταμπλό. Δύο μέναν στην άλλη πλευρά. Αναγνώστης. Την ασίστ. Κάνας στο καλάθι. 31-57. Σε φύγει για τα καλά το μάτς. Μητριάδης για τρεις. Τηρεί την υπόσχεσή του. Μάγκας. Ο λόγος του σπαθεί. 34-57. Παπαδόπουλος. Ω, ο κύριος Μανδυλαράς. Μόλις έκανε την είσοδό του στο κλεισό του Σπάρτακου, καθώς αγωνίζονται στη συνέχεια την Πυροκύλερ. Οι Escapers που έχουν ένα παίκτη ο οποίος το καλοκαίρι αγωνίστηκε με τη φανέλα τον Basket Mania, και περασμένο καλοκαίρι, τον βλέπετε δεξιά κάτω στην οθόνη της εδώ στιγμή. Είναι ο κύριος Μανούρης. Μητριάδης για τον ξεχασμένο για λίγο στενάκι. Δημός για δύο. Καραμασιώτης στο rebound. Καστή πάσα, Μιτζέλος, όχι. Των δύο ομάδων, δεν έχει χαλαρώσει ο Κουσάκης όμως. Τέταρτη τάπα. Ντάνας έρχεται σαν τρέιλερ. Αλλάζει χέρι στον αέρα και σκοράρει ο Τζόρτζ. 34-59. Αρβανιτίδης. Μητριάδης, πολύ δραστήριο σήμερα. Βάζει άλλο ένα καλάθι. Ορεξάτος, ο Δήμος απόψε. 36-59. Ένα πεντάλεπτο ακόμη στο μάτς. Sidestep του Καραμασιώτη. Τρέχει να προλάβει, αλλά μάλλον θα πάει τη γραμμή. Η μπάλα περνά εκτός. Μητριάδης. Να συγκεθεί ξανά απέναντι στον Μιτζέλο. Θα του πάρει το φάουλ. Θα εκτελέσει από τη γραμμή. Εύστοχος την πρώτη. Δύο στις δύο. Τριάντα οκτώ πέντε εννέα. Καραμασιώτης πάει εκεί να διαβάσει πολύ ωραία τη φάση. Ο Αρβανιτίδης όμως κόβει αυτή την πάσα προς τον Κουσάκη. Σενάκης. Πλάτη τον Καραμασιώτη, ο Αρβανιτίδης για τρεις. Στο στόχο. Σε μια από τις λίγες προσπάθειες που έχει πάρει ο Αρβανιτίδης. 41-59. Η διαφορά έχει φτάσει μέχρι και τους 26 νομίζω. Τώρα είναι στο 18. Ο αναγνώστης παραλίγο να σκοτώσει πέρα την κερκίδα. Μητριάδης. Για τρεις, κι άλλο. Όχι. Γρήγορο transition του Φώτη. Μέχρι μέσα. Κλείνει στόματα. 41-61. Στενάκης. Σας βάζει το screen, αλλαγές αποσμός.
Ανιτίδης, Δημητριάδης και Μπένος. Τελεί στη λήξη του χρόνου. Βαλαξάνα στη χέρια του Φώτη. Μέχρι μέσα, άλλο ένα λέει. Πανηγυρίζει το Καραβασιώτης. 41-63. Δημητριάδης, Μπένος, καλή ήταν η πάσα. Κακό ήταν το τελείωμα. Παραμένει για τους μπάσκετ τους Maniacs. Παπανητίδης με το αριστερό, άτυχος. Ο Σάκης θα κάνει τη μακρινή. Όχι. Θα δώσει τώρα στον Τάνασο. Και θα κόψει. Και θα σκουθήσει. 2,5 λεπτά ακόμη στο μάτς. Το τελικό σκορ θα έχουμε. Μπαίνω στο τρίποντο, δεν μπαίνει. Θα πάρει την μπάλα τον αναγνώστη. Τι θα σκουθήσει για τρεις. Παπανητίδης, Δημητριάδης. Λάθη όχι, φαουλ ναι. Με πολλές για τον Δήμο. Ζευγάρι βολών. Δημητριάδη που ξεχωρίζει λιγότερα στο δεύτερο εμίχρονο. Αναγνώστη στα στοχή. Δημητριάδη θα επιλέξει τον Στενάκη στα δεξιά. Αρβανιτίδης. Δημητριάδη. Στοχή για τρεις. Αναγνώστη στον Τάναση. Παίρνει το καλάθι. Τελευταίο λεπτό στον Σπάρτακο. Δημητριάδης. Σπίτ και πάσα, ο Μπένος σταματά και εκτελεί άστοχα. Σάκης για τον Καραμασιώτη. Θα έχει προβληματίσει λίγο. Αρβανιτίδης 2-2. Αναγνώστης για τρεις. Θέλω να βάλει το κερασάκι στο τούρτα ο Φώτης. Μήπως θα το κάνει ο Στενάκης. Όχι. Τέλος το μάτς, 3 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ, 46-63. 15η φετινή νίκη για τους Μοσπόντιτς των δεύτερων με τους Evolution. 13η φετινή ήταν τον Μάνιερ στον ίδιο όμιλο. Άλλο ένα μάτσα έμεινε για τις δύο ομάδες. Οι Maniacs θα παίξουν με τους Sugar Mountains στις 9 του Απρίλη στον Άγιο Νικόλαο. Η Most κοντρές τους Ανώνυμους στις 10 του Απρίλη στο Μπασκετάκι Αρένα. Αυτά από εμένα. Καλό βράδυ σε όλους.